Χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στον Ειρηναίο, είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Μου λέει η Κιβάλια και στον Εφραίμ. Επιμένει εκεί να πούμε και στον Εφραίμ. Δεν ξέρω κατά πόσο, δεν υπάρχουν και πολλοί, αλλά δεν πειράζει και στον Εφραίμ. Πρώτη σύνδεση για σήμερα. Πάμε σε ένα από τα ομορφότερα τοπία, μέρη της Κρήτης, μια Αγία Ειρήνη στα Σπήλια. Και πέρυσι την εκπομπή την είχαμε ξεκινήσει με ζωντανή σύνδεση με την Αγία Ειρήνη στα Σπήλια. Εκεί θα συναντήσουμε τον πατέρα Θανάσιο. Είναι εφημέριος του Ιερού Ναού εκεί της Αγίας Ειρήνης. Την καλησπέρα μας, χρόνια πολλά, πατέρα Θανάσια. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την απευθεία σύνδεση από την Αγία Ειρήνη εδώ στα Σπήλια, η οποία έχει φορέσει τα γιορτινά της από χθες. Είχαμε μάλιστα και τη μεγάλη χαρά χθες το βράδυ να έχουμε στον Εσπερινό τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος μαζί του. Είναι πολύ προσιτός. Ήταν ο κόσμος πάρα πολύ ευχαριστημένος χθες. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο και ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά. Τώρα σήμερα έχουμε από το πρωί συνεχής κίνηση του κόσμου προς το, από το Ηράκλειο προς τα Σπήλια. Είναι πάρα πολύ όμορφα, έχει κάνει μια υπέροχη μέρα και σήμερα, ο καιρός είναι πολύ ωραίος. Ο κόσμος έρχεται εδώ στην Αγία Ειρήνη, αγαπά αυτό το εκκλησάκι, το Ηράκλειο το γνωρίζει. Έρχεται εδώ για να ψυχεί στο άλσος που υπάρχει δίπλα εδώ στο εκκλησάκι. Είναι πολύ όμορφα και μάλιστα φέτος και επειδή τα μέτρα για τον κορονοϊό είναι καλύτερα και ο κόσμος είναι πιο άνετος, έχει έρθει πάρα πολύ πιο ευχάριστα, χωρίς να φοβάται. Είναι όλα καλά, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα όλα εκεί καλά. Εκεί θα πήγαινα, πατέρα Θανάση, ότι μετά από δύο χρόνια είμαστε και κινούμαστε βέβαια και πιο ελεύθερα και αισθανόμαστε και πιο ελεύθεροι και αυτό βοηθάει βέβαια και στην άνοδο της, στην αύξηση της προσέλευσης. Δηλαδή του αριθμού των πιστών από κόσμος, κάθε γωνιά βέβαια, του Ηρακλείου που βρίσκονται εκεί στα Σπήλια. Έχετε δίκιο. Ο κόσμος το βλέπει έτσι σαν μια ευκαιρία να ξεσκάσει και να είναι πιο άνετος λόγω των μέτρων που είναι καλύτερα από την πολιτεία αυτή την περίοδο. Και κορυφώνεται η προσέλευση σήμερα, ανήμερα της εορτής. Σωστά η προσέλευση των πιστών. Η προσέλευση κορυφώνεται ιδίως τώρα το απόγευμα που ο κόσμος έχει σχολάσει από τις δουλειές του και ξεκουράζεται. Έρχεται μετά από εδώ, περνάει μέχρι τις 11-12 η ώρα τη νύχτα. Είναι ένα καταπράσινο τοπίο βέβαια και στη μέση. Φαντάζομαι όλοι έχουμε βρεθεί αυτό το γραφικό εκκλησάκι που χρειάζεται τη στήριξη συγκεκριμένη περιοχή όλων μας. Είστε βέβαια ένας δραστήριος ιερέας εφημέριος, αγαπάτε τον τόπο. Ωστόσο κακά τα ψέματα θέλουμε και τη στήριξη και του Δήμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα. Και ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου Νίκο που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία τώρα να απευθυνθώ στο Δήμο Ηρακλείου. Να κάνω μια έκκληση προς τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον κύριο Αναστασάκη τον Ιωάννη. Ήθελα πάρα πολύ τη βοήθειά τους για το δάσος εδώ της Αγίας Ειρήνης, το Αλσίλιο, το οποίο χρειάζεται έτσι να μας βοηθήσει εδώ την Εκκλησία ο Δήμος, επειδή έρχονται και πάλι πάρα πολλοί δημότες του Δήμου Ηρακλείου εδώ για αναψυχή. Και έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους για να δώσουμε στο Αλσίλιο μια ωραία μορφή, στο πράσινο. Και επίσης να βοηθήσουμε να προλάβουμε και τις πυρκαγιές που έρχονται αργότερα, να βγάλουμε έτσι οτιδήποτε είναι κακό και δεν είναι χρήσιμο εδώ στο Αλσίλιο από μεριάς Πρασίνου, ώστε να είναι και η περίοδος που μπαίνει η αντιπυρική να μας βρει έτοιμος εδώ. Λοιπόν, στο νομίζω είμαι σίγουρος μας παρακολουθεί και ο Αντιδήμαρχος, θα υπάρξει κινητοποίηση, έχετε δίκιο, πρέπει λίγο να υπάρξει μια παρέμβαση. Μακάρι. Έχουμε και την κλιματική αλλαγή, έχουμε και τον καύσωνα. Τη βοήθειά τους. Ακριβώς, ναι. Έχουμε και τις ζέστες. Πρέπει να προστατεύσουμε βέβαια και να βελτιώσουμε την κατάσταση εκεί. Λοιπόν, πατέρα Θανάση, τι να πούμε. Να πούμε και του χρόνου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε. Και του χρόνου να είμαστε καλά όλοι, να έχουμε υγεία όλος ο κόσμος. Και πάντα η Αγία Ειρήνη έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της προς όλο το Ηράκλειο. Με αγάπη και εγώ προσωπικά και εδώ ο τόπος για να έχει το Ηράκλειο μια ωραία. Ένα ωραίο μέρος να έρχεται να περνά την ώρα του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα και